για το κλίμα που επικρατεί εντός της Νέας Δημοκρατίας, για το ενδεχόμενο προωρών εκλογών, αλλά και για την ακρίβεια μίλησε ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος. Αναφορικά με τα σενάρια περί προωρών εκλογών, σημείωσε πως υπάρχουν πολλά στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα πως ενδεχομένως θα διεξαχθούν σύντομα. Εκτίμησή του είναι πως δύσκολα θα εξαντλήσει την τετραετία η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί μέχρι τότε θα έχει εξουθενωθεί όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά και το κυβερνητικό κόμμα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είμαι βέβαιος πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται μήπως πρέπει να καταφύγει νωρίτερα στην κάλπη για να σώσει ό,τι μπορεί πια να περισσώσει. Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε δε πως εντός της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται προβληματισμός για κάποιες από τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Τα στόματα ανοίγουν συνήθως μετά την κάλπη και επειδή το αποτέλεσμα θα έχουν εκπλήξεις, τα στόματα θα ανοίξουν, οι γλώσσες θα λυθούν και θα υποθούν δυσάρεστα πράγματα. Τότε θα αρχίσουν να πέφτουν πέτρες επάνω σε αυτούς που επιχειρούσαν να μοιράσουν δεξιά και αριστερά αισιοδοξία.